μια παρατήρηση. Ο κύριος Παυλίδης απάντησε όπως απάντησε και έθεσε το θέμα σχέσεων χριστιανών και μουσουλμάνων. Μα δεν το αφισβητεί κανείς αυτό το πράγμα. Έτσι. Εγώ είμαι χριστιανός. Ούτε εμείς. Έχω πάει σε Χάτιμ, έχω πάει στο Χιντεραλές των Τσιγκάνων, του Τροσερού, των Ρωμά. Έχω πάει σε εκδηλώσεις πολλές φίλων μου μουσουλμάνων, του Σεμπαεδίν, του Μπεσίμ, του Ταχύρ, δεκάδων ανθρώπων που γνωρίζω στη Θράκη, στην Ξάνθη, έχω μείνει μάλιστα το τελευταίο 1,5 χρόνο. Δεν έχουν προκαταλήψεις οι χριστιανοί, ούτε οι μουσουλμάνοι απέναντι σε θρησκευτικές πεποιθήσεις του καθενός. Το πρόβλημα, παραλαμβάνω, είναι αυτό που καλλιεργείται χρόνια τώρα και μάλιστα τα τελευταία διάστημα μετεπιτάσεως από το τουρκικό προσκήνιο της Κομωτινής. Και όχι μόνο, πριν από 4 μέρες είχαμε την επίσκεψη του Τούρκου πρέσβη στην Θράκη, ενός πρέσβη ο οποίος ακόμα δεν έχει δώσει διαπιστευτήρια, από όσο γνωρίζω, στον πρόεδρο Δημοκρατία. Όχι, έτσι ακριβώς είναι. Έκανε στη Βουλή. Αυτό έτσι που έκανε είναι ασέβεια προς το ελληνικό κράτος. Ο πρεσβευτής, συγγνώμη σε διακόπτω, χωρίς να καταθέσει τα χαρτιά του, όπως επιβάλλει το πρωτόκολλο διπλωματικό, στον πρόεδρο Δημοκρατία πηγαίνει στη Θράκη. Αυτό δεν το κάνει σε καμία τριτοκοσμική χώρα. Ο Τούρκος νέος πρέσβης των Αθηνών, ο Τούρκος πήγε στην Αθήνα. Και το ξέρετε, το νομίζει καλύτερα από εμένα ο κ. Βλάχος. Πρέπει να πάει πρώτα στο πρόεδρο της Δημοκρατίας, τα διαπιστευτήριά του και μετά να πάει που θέλει. Αυτός και Χαγιάς, ό,τι θέλει έκανε, πήγε στη Θράκη αυθαίρετα. Άμα έχει τέτοια αντιμετώπιση από τους διάφορους νομάρχες. Καταλάβεις τι κράτος είναι. Αυτό λέμε το σύμφωνο. Με αυτό ακριβώς είναι. Θέλω να πω στον κύριο Βλάχο, γιατί σημείωσα πάρα πολύ καλά αυτά που είπατε και που σε ένα μεγάλο ποσοστό δέχομαι. Ότι θα μας δίνει τόσο απλό όπως το βάζετε και με την ευαισθησία που το βάζετε. Και εγώ καταλαβαίνω την ευαισθησία σας, την έχουμε και εμείς, την έχω και εγώ. Το θέμα στη Θράκη δεν είναι τόσο απλό. Δεν είναι απλά να αποδεχθούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι μια μειονότητα που έχουν δικαίωμα να νιώθουν και Τούρκοι. Αν ήταν μέχρι εκεί το πράγμα, okay, βεβαίως να δεχθώ ότι λένε είμαστε Τούρκοι. Ας το πούνε. Ας πούνε δεν είναι Έλληνες. Όμως βλέπετε τι γίνεται εκεί παραπάνω, τι παιχνίδια παίζονται, τι πολιτικές εφαρμόζονται, τι στρατηγικές εφαρμόζονται. Και βλέπετε εδώ πέρα ένα ελληνικό κράτος το οποίο κοιμάται ολόρθο. Δηλαδή δεν αντιλαμβάνεται ότι δημιουργούνται ζητήματα. Εγώ πριν σημείωσα κάτι που είπε ο κύριος στο ρεπορτάζ. Άρχισε να παίζεται το παιχνίδι της Τουρκίας. Ενεστώτας, παίζεται. Ναι, ναι. Πριν με τον κύριο Κουριανίδη, σε προηγούμενο διάλειμμα, του είπα το εξής. Ότι μετά την κακή αντιπροσώπευση της Τουρκίας κατά τη συνθήκη της Λοζάνης, η Τουρκία προπαγανδίζει και αυτή τη στιγμή βλέπουμε τα αποτελέσματα. Απλά πράγματα. Δεν πρέπει να μας κάνει εντύπωση. Δηλαδή, όταν πριν μιλούσα με τον κύριο Βελόπουλο και τον ρώτησα, η τράπεζα τώρα το μάθαμε για την τράπεζα που προκάλεσε τα νέα κεφάλαια. Λοιπόν, ναι, μου έκανε πολύ εντύπωση. Δηλαδή, τώρα περιμέναμε, είναι πολύ λογικό αυτό το πράγμα να συμβαίνει. Προπαγανδίζουν. Κρατική τράπεζα είναι, έτσι. Αγροτική κρατική τράπεζα της Τουρκίας. Και μπροστά από τα γράφει Τουρκ τράπεζα. Λογικό έτσι δεν είναι. Λογικό. Προπαγανδίζουν γιατί προσπαθούν να περάσουν κάποια πράγματα τα οποία θέλαν να κάνουν. Από τους Βαλκανικούς, από. Μάλιστα. Ανεξάρτητα κράτη κτλ. Πάμε σε ένα τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και μετά θα ξεκινήσω από δεξιά. Όλοι να κάνουν μια τελική τοποθέτηση. Καραμπελιά, από δεξιά θα ξεκινήσω. Αν και αριστερός. Λοιπόν, να κλείσουμε την σημερινή μας εκπομπή. Είναι η τρίτη που κάνω για τη Θράκη. Είδαμε πολλά, έχουμε ακούσει πολλά. Ας πάμε στο επόμενο βήμα. Γιατί μέχρι τώρα φωτογραφίζουμε το πρόβλημα, το δείχνουμε από κάθε πλευρά. Εμένα με ενδιαφέρει τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Τι πρέπει να κάνουμε, τι πρέπει να γίνει στη Θράκη. Αν μπορεί να αλλάξει κάτι από αυτό που έχει δημιουργηθεί ήδη σαν ζήτημα και σαν εξέλιξη. Ας πάμε λοιπόν στον κύριο Καραμπελιά να ξεκινήσουμε. Ναι. Κοιτάξτε, καταρχήν για τα μέτρα τα οποία μπορούμε να πάρουμε σε ένα άμεσο εσωτερικό επίπεδο. Πρώτον, να προωθήσουμε το θέμα της εκπαίδευσης, αποφασιστικά. Το θέμα της εκπαίδευσης των μουσουλμανόπαιδων που δεν είναι και δεν θέλουν να γίνουν Τούρκοι. Μάλιστα. Μέχρι τώρα, έτσι, η δική μας πολιτική ήταν στο ακριβώς αντίθετο. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πρώτη ευαισθητοποίηση και νομίζω ότι και οι εκπομπές Κώστα παίξανε πολύ σημαντικό ρόλο. Εγώ είδα, ας πούμε, την απήχηση που είχαν σε έναν ευρύτερο κόσμο. Υπάρχει, κατά τη γνώμη μου, ένα διπλό αντιφατικό φαινόμενο στην Ελλάδα σήμερα. Έχουμε μια πολιτική ηγεσία, η οποία, εκτός από ένα κόμμα, δύο κόμματα, τα υπόλοιπα κόμματα συμφωνούν, για παράδειγμα, με την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ θεωρώ, θα μου πείτε, έχει σχέση με τη Θράκη, αποφασιστική. Ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση σημαίνει ότι σε 20 χρόνια, 30, θα έχουμε ελεύθερη διακίνηση αργά ή γρήγορα. Τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και η Θράκη θα αλλάξουν
πληθυσμιακό πρόσημο. Όπως πιστεύω ότι με το νέο σχέδιο που ετοιμάζεται για την Κύπρο, ήδη είναι απόλυτη πλειοψηφία έτσι, η έπικη έναντι των Τουρκοκυπρίων. Άρα λοιπόν λέτε ότι είναι θέμα πρώτον παιδείας, δηλαδή να κάνουμε, να φροντίσουμε τη μόρφωση των παιδιών. Να ξυλώσουμε οπωσδήποτε το προξενείο, διότι το προξενείο είχε γίνει σε αντιστοιχεία έτσι, και με το ελληνικό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη. Στην Κωνσταντινούπολη πλέον έχουμε 1.500 ηλικιωμένους Έλληνες. Δεν έχει νόημα ένα προξενείο το οποίο έχει εκατοντάδες μέλη, γιατί περί αυτού μιλάμε, μιλάμε για δεύτερη πρεσβεία. Έτσι, δεν μιλάμε για ένα προξενείο όπως έχουμε συνηθίσει. Πρέπει να ξυλωθεί ο μηχανισμός αυτός, διότι αυτός ο μηχανισμός είναι που κρατάει. Έτσι. Και το σημαντικότερο είναι αυτό που είπα και πριν, η οικοδόμηση, επειδή έλεγες ότι είμαστε αδύναμοι και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Η Ελλάδα και η Κύπρος είναι το τελευταίο ανάγχωμα του τουρκικού επεκτατισμού στην περιοχή. Θα δείτε εξάλλου ότι η στρατηγική Νταβούτογλου λέει ότι δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με τους γείτονες, δεν το λέει για την Ελλάδα. Διότι ξέρουν πολύ καλά ότι υπάρχει ένας ριζικός ανταγωνισμός, ότι πρέπει να υποταχθεί η Ελλάδα για να μπορεί να ολοκληρωθεί αυτή η στρατηγική. Κατά τη γνώμη μου, έχουμε σήμερα 4 χώρες των Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να πολεμήσουμε, να μπει η Σερβία, να μπουν και άλλες δυνάμεις. Αλλά όχι η Τουρκία. Όχι η Τουρκία με τίποτα. Ωραία, πάμε παρακάτω. Είναι εγκληματική, ειδικά για τη Θράκη, είναι το αποφασιστικό. Διότι πιστεύω ότι θα έχουμε μετακίνηση πληθυσμού. Κύριε Δε, για την επόμενη μέρα μιλάμε πάλι. Από πού να αρχίσω και από πού να τελειώσω. Όχι, δεν. Επειδή είναι αργά, να μην αρχίσω από τα όπλα. Να είμαστε πολύ σύντομοι. Να αρχίσω από τα όπλα. Όχι, δεν μιλάμε γι' αυτό. Προσέξτε. Το ερώτημά μου δεν είναι πάλι να αρχίσουμε να μιλάμε για όλα αυτά που δείξαμε. Ναι, κατάλαβα. Είναι, υπάρχει πρόταση για την επόμενη μέρα στη Θράκη. Να μην κουβεντιάζουμε όλα αυτά τα πράγματα. Πρόταση πάντοτε υπάρχει και σας το λέω. Δυστυχώς για τις εκπομπές τις τρεις που κάνατε, αντί να ανοίξετε πόρτα, κλείσατε τις πόρτες. Εντάξει, αυτό είναι μια υποκειμενική εκτίμηση. Δυστυχώς με τις τρεις εκπομπές που κάνατε, φανατίσατε υπερβολικά κόσμο. Μαζέψατε επιλεκτικά ένα άτομο οι οποίοι βγάζουν αυτό το οποίο βγήκε. Όπλα, διακίνηση όπλων στη Θράκη. Καλά, ο στρατός τι κάνει. Άντε ο νομάρχης είναι κομματόσκυλο. Άντε ο δήμαρχος είναι κομματόσκυλο. Μην μιλάς έτσι, ρε. Σε παρακαλώ. Δεν με κατάλαβα. Σε παρακαλώ. Ο στρατός τι κάνει. Μήπως μιλάς έτσι. Ο στρατός δεν έχει την δυνατότητα και την δύναμη να παίρνει πληροφορίες αν μπαίνουν όπλα ή δεν μπαίνουν. Γιατί ναρκωτικά δεν μπαίνουν, μωρέ. Πού τα λες αυτά τώρα. Πού τα λες αυτά, ναρκωτικά δεν μπαίνουν. Σ' ακούτε τώρα, μιλάς, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Βρίζεις κομματόσκυλα το άλλο. Ποιο δικαίωμα μου λες. Λέω, δεν βρίζω εγώ. Δεν μπαίνουν ναρκωτικά από τον Εύρο. Μπαίνουν, πώς μπαίνουν. Λοιπόν, μην μου λες πώς μπαίνουν και πώς μπαίνουν. Άλλο μπαίνουν, βγαίνουν. Αν θέλουν, μπαίνουν, βγαίνουν. Πρόσεξε. Πρόσεξε, εντάξει. Πρόσεξε. Μιλάμε για τη Θράκη. Δεν μιλάμε για τον Αθηνό που περνάει από το Γενέβρο και πάει στην Γερμανία και πάει στην Ολλανδία. Ακούστε αυτό κάτι, θα συνεχίσετε. Αυτό που ακούω χρόνια τώρα, είμαι 40 χρόνια, 42 χρόνια δημοσιογράφος. Από πιτσιρίκο λοιπόν ακούω αυτό το πράγμα, αυτό που λες τώρα εσύ. Μην μιλήσετε για τη Θράκη, διότι πολλώνετε τα πράγματα. Διότι δημιουργείτε εντάσεις, διότι δημιουργείτε συγκρούσεις. Όχι. Θα μιλάμε για τη Θράκη βεβαίως με προσοχή, με ευθυνότητα, έτσι. Αλλά δεν θα κουκουλώνουμε τα πράγματα για να φτάσουμε στο σημείο αυτό που φτάσαμε σήμερα. Διότι το σημείο που φτάσαμε σήμερα είναι αυτό που βλέπετε. Κώστα, να σου πω κάτι. Αυτό, ας να ολοκληρώσουμε. Με όλο το σεβασμό που σου έχω, πρόσεξε. Λοιπόν. Ένα απλό πράγμα. Αυτό το παραμύθι. Όταν βγαίνουμε και λέμε. Μην μιλάτε Τούρκη, διότι. Όχι. Όταν βγαίνουμε και λέμε. Η Τούρκη τράπεζα αγοράζει. Ήταν το πρώτο θέμα το οποίο βάλαμε μπροστά. Δεν μας έδωσες ούτε ένα στοιχείο ότι έχει αγοράσει. Και εγώ σου λέω, εάν μου βρεις 2, 3, 4 συμβόλαια τα οποία να έχει δώσει η τράπεζα. Πόσοι άνθρωποι έχουν βγει και τα έχουν πει αυτά τα πράγματα, πόσοι βγήκαν και τα έκαναν σε αυτή την εκπομπή και στην προηγούμενη. 15 άνθρωποι να σου μιλάνε, μιλάνε για το θέμα αυτό. Μα ότι, όλοι μιλάνε. Ότι... Ένας, πρόσεξε, ένας τρελός ρίχνει μια πέτρα μέσα στο πηγάδι. Τι θες και να 40 μυαλωμένοι προσπαθούν να βγάλουν. Αντί να κάνεις λοιπόν κριτική στην εκπομπή, παίρνει τι θες να πεις. Μα δεν υπάρχει, είναι πολύ απλό. Πάρε ένα τηλέφωνο. Δεν υπάρχει θέμα. Την ελληνική τράπεζα της Ελλάδος. Να σου πει άμεσα αυτή τη στιγμή. Κοίταξε, να σου πει πόσα δάνεια έχει δώσει η Τούρκη τράπεζα στη Θράκη. Μην μιλάς και εσύ σαν τον Παυλίδη, διότι θα σου φέρω μεθαύριο στοιχεία.